Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, και ελάτε να πάμε χθες τέτοιες ώρες περίπου στην Αλλαγή Φρουράς, εκεί στο Σύνταγμα που βεβαίως είχε τη δική της ιδιαιτερότητα, αγαπητοί μου φίλοι, αφού όπως ξέρετε και όπως σας είπαμε χθες, 101 χρόνια συμπληρώθηκαν από την μαύρη εκείνη στιγμή και περίοδο της γενοκτονίας των Ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου, αγαπητοί μου φίλοι, που πραγματικά σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν, ξεκληρίστηκαν και που βεβαίως η αλλαγή αυτή της φρουράς είχε την δική της συγκινητική στιγμή με τους περήφανους Ποντίους που πέρασαν και έκαναν την αλλαγή. Πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε. Άιτε μια δός να σοκρατής για πέμε ούθε κι πέμου για μάνα μάλου για μάνα μά ασοκρατώ κυρίωσε αρώθε κι τελειώ για μάνα σοδεύαν τα ράσια σε λάτια τριγυμερό σου για μάνα μάν, για μάνα μάν τραντελεμάνε σκότωσαν και κοίτε λαδόμενο σου για μάνα μάν, για μάνα μάν. Λοιπόν, και πολλά μηνύματα η χθεσινή αυτή η μέρα που έχει καθιερωθεί 19 Μαΐου, έτσι να είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η διαμαρτυρία και στην ΚΟ για το νομοσχέδιο στην παιδεία και τις κάμερες στις τάξεις. Να πούμε λοιπόν ότι κινητοποίηση πραγματοποίησαν στην Πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ χθες η Β' Αλμεδωδεκανήσου και οι Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟ, διαμαρτυρόμενοι για το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και τις κάμερες στις τάξεις. Αιτήματα ήταν η μη χρήση καμερών και μικροφώνων στις σχολικές τάξεις, να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία και η νομιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, για το συγκεκριμένο θέμα, που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό και οι απόψεις βεβαίως είναι δίστανται.
Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, καθότι πριν από λίγο ένας συμπολίτης μας από τον Πάνορμο, από την περιοχή του Αρχαγγέλου, στο στούντιο ήλθε και μας έφερε δύο φωτογραφίες από δύο σκυλάκια, όπως βλέπετε. Το σπίτι του είναι ακριβώς εκεί δίπλα στο ναό του Αρχαγγέλου. Τώρα τα συγκεκριμένα δύο λαμπραντόρ, μαύρο-άσπρο και το λευκό δίπλα, όπως βλέπετε, μάλλον τα είχε ίσως απέναντι σε κάποιο χώρο. Πάντως, χάθηκαν ή κάποιοι έκοψαν τις σχετικές αλυσίδες ή δεν ξέρουμε τι άλλο συνέβη. Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Ό,τι και αν είναι, πάντως τα σκυλιά δεν είναι πλέον εκεί στο χώρο. Και ο κύριος Βούρος έχει αφήσει ένα τηλέφωνο για όποιον τέλος πάντων τα έχει δει. Μια άλλη φορά μας είπε ότι βρέθηκαν προς την περιοχή Λινάρια. Αν κάποιος όπως σας τα είδε, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με το Αιγαίο TV εδώ μαζί μας ή να δώσουμε ένα τηλέφωνο κινητό 695-591-5274. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, με τα δυο σκυλάκια τα λαμπραντόρ, και θέλω να σας πω πως εμείς συνεχίζουμε βέβαια τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις μας για όλα όσα συμβαίνουν. Να παρακολουθήσουμε από τη Βουλή και το σχετικό κανάλι, θα το αναλάβω εγώ αυτό, την συνομιλία που γίνεται αυτήν την ώρα και την ψήφιση του σχεδίου νόμου με το άρθρο των καταδυτικών πάρκων, όπου, αγαπητοί μου φίλοι, προχωρά η χωροθέτηση του θαλασσίου τμήματος και της Καλύμνου επιτέλους, για εσάς που ίσως δεν το παρακολουθήσατε λίγο νωρίτερα, και που αυτό σημαίνει ότι με 3-4 μέρες μπροστά μας θα γίνει νόμος του κράτους, μετά θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα επιτέλους θα πάρει το δρόμο του. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα, 6 ώρα, είναι ο εσπερινός της μεγάλης διπλής γιορτής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην πόλη μας, όπου υπάρχει και το σχετικό δεξίκλητος της Εκκλησίας αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων. Θέλω όμως σας πω ότι πριν από λίγο όμως ο γνωστός μας Στάθης Κλήμης ανήρθησε ένα πολύ ωραίο με φωτογραφίες βιντεάκι, το οποίο που έχει να κάνει με τη διαδρομή προς τον μικρό εκκλησάκι, εκεί ψηλά στην Τέλενδο. Εκεί κι αν είναι η θέα μαγική, εκεί κι αν είναι πανέμορφα του να πάει κανείς να ανέβει. Έτσι λοιπόν, σαν ένα μικρό αφιέρωμα στη γιορτή που και στις εικόνες που τράβηξε πριν από 2 χρόνια, δεν έχει σημασία, το ανήρθησε ξανά για να το δούμε όλοι. Και πάμε να το χαρούμε, έτσι θα κλείσουμε. Θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας, που θα έχουμε πολλά να πούμε σύμφωνα και με τα όσα θα μας μεταφέρει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Και μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά και να προσέχετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Thank you.
Yeah.